αξιότιμη κύριε πρόεδρε του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βόρειο Ελλάδος, αγαπητέ φίλε Νίκο Πέντζο, προηγουμένως η φίλη μου συντακτική, τα λέω στην ύφη να τα ακούει η πεθερά. Υπόσχομαι λοιπόν ότι θα είμαι καλή νύφη και θα μεταφέρω στην πεθερά από πρώτο χέρι αυτά τα οποία άκουσα από εσάς. Άλλωστε είναι πράγματα τα οποία πολλές φορές τα έχετε πει. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι πραγματικότητα ότι τα έχετε πει πολλές φορές. Γίνονται κάποια βήματα, ίσως όχι όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλά σε λίγο θα είναι εδώ και ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας μεταφορών δικτύων και υποδομών, ο κ. Καρδιδάκης. Οπότε θα έχει δυνατότητα και αυτός να ενημερωθεί έτσι πρωτογενώς. Αξιότιμη κύριε εκδότα της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας, της ιστορικής ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας Express, κ. Καλοβολιά Γιώργο. Αξιότιμη κύριε πρόεδρε του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Μπακατσέλο, του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, κ. Παπαδόπουλε, κύριε Πριτάνη, αγαπητή κύριε Πριτάνη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κύριε Χατζηδημητρίου, του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με έδρα εδώ τη Θεσσαλονίκη, την πόλη μας και αντιπρίτανη βέβαια, πρίτανη του Πανεπιστημίου αυτού και αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Σίτη του Λονδίνου, κύριε Γραμμένο Κώστα. Υψηλή προσκεκλημένη κυρίες και κύριοι, η αποψινή απονομή βραβείων σε βορειοελλαδικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον ξεχώρισαν για τις επιδόσεις του στον επιχειρηματικό και κοινωνικό συστήμα, στέλνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και ειδικότερα οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος έχουν παραγωγή, έχουν αξία και βεβαίως έχουν αδιαφυσβήτητο το μέλλον. Αυτά τα τρία στοιχεία επιβραβεύουμε απόψε ως μια ελάχιστη προσπάθεια ανάδειξης του ρόλου και της συνεισφοράς της ελληνικής βιομηχανίας στην εθνική ανάπτυξη. Είναι η ελάχιστη αναγνώριση σε επιχειρηματίες που δεν δίλιασαν μπροστά στην πρωτοφανή οικονομική κρίση και τόλμησαν να επενδύσουν, να εργαστούν σκληρά σε καθημερινή βάση και να παράξουν επώνυμα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, κατακτώντας, θα τολμήσω να πω, εγχώριες και διεθνείς αγορές, συμβάλλοντας καταλητικά στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας μας. Το παράδειγμά τους αποδεικνύει όχι σε εμάς που γνωρίζουμε και πιστευόμαστε τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά κυρίως τους ξένους, ότι η ελληνική παραγωγή συνεχίζει να υπάρχει, δηλώνει παρούσα, είναι διεθνώς ανταγωνιστική και στηρίζει την βορειοελλαδική περιφέρεια. Ότι η ελληνική παραγωγή είναι εκείνος ο δυναμικός μοχλός ανάπτυξης που θα μας βοηθήσει να χτίσουμε μια νέα στρατηγική για μια νέα εθνική οικονομία. Μια εθνική οικονομία εξωστρεφή, ανταγωνιστική, ανοιχτή στη γνώση και στην καινοτομία, ικανή να ξαναβρει το ρόλο της στο διεθνές οικονομικό στερέωμα. Προσωπικά θα ήθελα να συγχαρώ από βάθος καρδίας το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και την Ιστορική Οικονομική Εφημερίδα Express για την αποψινή εκδήλωση, ευχόμενος στην αντίστοιχη του 2014, γιατί από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η εκδήλωση αυτή έχει ριζώσει και γίνεται θεσμός πλέον για το επιχειρηματικό γίγνεσθε της Βορείου Ελλάδος. Να συνεχίσει λοιπόν να αποκαλύπτεται μπροστά μας στην επόμενη εκδήλωση του 2014 η Ελλάδα που προχωρά, η Ελλάδα που εξελίσσεται, η Ελλάδα που κερδίζει το στοίχημα της ανάπτυξης. Η Ελλάδα που δεν κλείνεται στον εαυτό της και βέβαια ρίχνεται πρώτη στη μάχη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.